ξέρετε όλοι ότι ΟΤΕ είναι μια εταιρεία η οποία είναι ιδιωτικού δικαίου καθαρά. Δηλαδή τι, όπως είναι η Vodafone, η WIN, η ΣΥΤΑ και είναι το γερμανικό έλεγχο. Άρα δηλαδή είναι μια τελείως ιδιωτική εταιρεία και δεν έχει καμία σχέση με το δημόσιο πια. Και έτσι αντιμετωπίζεται. Τον τελευταίο καιρό προέκυψε ένα ζήτημα το πώς θα μοιράσει την Ελλάδα να κάνουν ένα πρόγραμμα το οποίο πάει από τις κεντρικές, από τα κεντρικά σημεία των τηλεφωνικών εταιριών μέχρι τα, αυτά τα κουτιά που βλέπουμε στον δρόμο, τις καμπίνες, τα παλιά λεγόμενα καφάο. Έτσι. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που λέει Fiber to the Cabinet, δηλαδή στις καμπίνες και από εκεί και πέρα να φτάσουμε την Νίνα μέχρι το σπίτι. Ζητήσανε να σκάψουν μέσα στην πόλη και όπως ξέρετε μέσα στην πόλη ήδη από το 2007 λέμε όποιος πρέπει να σκάψει, κατά κύριο λόγο ζητούμε να σκάψει στα πεζοδρόμια και όχι να γεμίσει τους δρόμους με τις τομές και όλα αυτά που συμβαίνουν με τις τομές που συναντάτε κάθε μέρα. Θα γυρίσει τα δέλτε στον πίνακα προβολής εκεί για να δούμε συνθήκες πάνω στις οποίες γίνονται. Κοιτάξτε ποια είναι η κατάσταση πρώτη. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και η μέρημνα που έχουν κάποιες δίθεν ιδιωτικές εταιρείες που θα κάναν καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με εμάς. Δείτε εδώ το δρόμο, αυτό είναι ο ιερός εθνικής αντίστασης. Αν αυτό το πράγμα εμείς πρέπει συνέχεια να το συντηρούμε λόγω της κακής υποδομής. Για όλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είχαν τη δύναμη φαίνεται και έτσι αισθάνονται, φροντίσαν να βάλουν ελάχιστα τέλη του κράτους μας, η Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Και βέβαια, να περνάνε μέσα από αυτές τις ίνες, όπως είπα πριν από 8 χρόνια στην ΚΕΔΕ, στον εκπρόσωπο της ΕΕΤ, ότι εσείς περνάτε διαμάντια και δίνετε στους Δήμους ένα κομμάτι γυαλί. Λες και είμαστε Ινδιάνοι. Σε αυτό θα επανέλθω τώρα, λέγοντας ότι όλο αυτό το κομμάτι, κοιτάξτε εδώ, αθλειότητες μέσα στην πόλη. Από εκεί και πέρα, πριν λίγες μέρες ήρθαν οι άνθρωποι του ΟΤΕ από τη Θεσσαλονίκη, ένας ο οποίος πιθανόν να είναι και υπεύθυνος για να μην ξέρουμε τι σωή πράγμα είναι. Και από εκεί και πέρα ζητήσαν να σκάψουν 10 χιλιόμετρα, 11 χιλιόμετρα, να βάλουν 81 καμπίνες, να κάνουν διάφορα φρεάτια σκάβοντας στην πόλη και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε, λέμε, κανονικά θα εφαρμόσετε αυτή την κανονιστική απόφαση. Τι λέει αυτή η κανονιστική απόφαση? Του Δήμου Κατερίνης, ότι περνάς στο πεζοδρόμιο, πρέπει να κάνεις αποκαταστάσεις, πρέπει να μας φέρει σχέδια ακριβίας από πού θα περάσεις και όχι ένα τυχαίο σχέδιο πάνω σε ένα χάρτη, βέβαια, σαν το περίπτωρο ένα χάρτη, βάζεις με το μαρκαδόρο επάνω και λες θα περάσω από εδώ. Εμείς θέλουμε σχέδια ακριβίας. Αυτό λοιπόν ήταν το ζητούμενο. Και βεβαίως δεν έγινε τίποτα ανταποδοτικό για την πόλη, όπως και σε άλλες περιπτώσεις ζητήσαμε να υπάρχει μία κενή σωλήνα κάτω από το δικό του σκάβεις. Εμείς θα σου δώσουμε, θα αγοράσουμε το σωλήνα να το δώσουμε και αν θέλετε να τον περάσουμε κιόλα, εσείς θα βάλετε τα σκαπτικά, δεν σας κοστίζει τίποτα. Από όποιους το ζητήσαμε σε προηγούμενες περιπτώσεις που σκάψαμε στην πόλη, όλοι το κάνανε ευχαρίστως υπέρ του Δήμου. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι, μια επένδυση δημοτική, η οποία σε αυτούς δεν κοστίζει τίποτα και δεν θα κόστησε τίποτα αφού και το σου λέει να τον πληρώνει εμείς. Αλλά είναι κάτι το οποίο ο Δήμος οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να το χρησιμοποιήσει, όχι για να κάνει τον πάροχο, για να έχει την ενδοεπικοινωνία τέλος πάντων στην πόλη, να δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί σκάβει, που σκάβει, λέμε να βάλουμε κι εμείς μια σωλήνα, το οποίο κοστίζει ελάχιστα λεφτά. Αυτό ζητήσαμε λοιπόν. Και ένα δεύτερο, ζητήσαμε αν υπάρχει δυνατότητα ανταποδοτικά
να δώσουν, να μας κάνουν μια χορηγία, όχι ανταποδοτικά σε σχέση με την τοποθέτηση της ΣΥΜΑΣ, αλλά ανταποδοτικά με αυτό να τους βάλουμε σαν μεγάλο χορηγό στις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Λογικό δεν είναι να μπορείς να ζητήσεις σε κάποιον ο οποίος εισπράττουν εκατομμύρια από μια περιοχή, εκατομμύρια και συμπεριφέρονται με έναν τρόπο σαν αποικιοκράτες. Και εμείς λέμε, αν θέλετε να συμμετέχετε σε αυτό, λέει, στείλτε μας μια επιστολή, την οποία και στείλαμε στο email, την οποία τι λέμε, επειδή στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορούμε να σας διανύμουμε, πολύ ευχαρίστως, αν θέλετε, με ανταπόδοση στις διαφημίσεις που θα γίνουν όπως γίνεται συνήθως, να σας δώσουμε. Ωραία, λέει, στείλτε μας, σας παρακαλώ. Και μάλιστα, εδώ είναι τα αυτά, τι γράφει εδώ, ok, το πήρα. Το email εννοείται αυτό, έτσι, την ίδια ημέρα. Λοιπόν, ορίστε. Αυτά όσον αφορά εμάς. Η συζήτηση που είχαμε ήταν παρουσία 7 ατόμων. Ήμουν εγώ, ο κύριος Λεμονόπουλος, η κυρία Τζουμέρκα Μπατάλα, η Ξενίδη Βαρβάρα, ο Γιώργος ο Ίτσιος, με ανοιχτή την πόρτα στη Δημοτική Αστυνομία, ο Βαλάνης ο Θεοδόρου, κάτω στο γραφείο του Λεμονόπουλου, και ήταν ο διευθυντής του ΟΤΕ εδώ τεχνικού τμήματος, ο κύριος Τούφας ο Άγγελος, και ο κύριος Νουσικύρου, ο λεγόμενος και υπεύθυνος του ΟΤΕ, η Κοσμοτέ, δεν ξέρω πώς λέγονται σήμερα. Okay. Αυτά συζητήσαμε και λέμε ότι ακολουθήστε την τακτική, φέρτε μας τα σχέδια με λεπτομέρεια όπως λέει η κανονιστική μας υπόθεση κλπ. Και ό,τι θαύματος, χθες όπως ερχόμουν από Αθήνα το βράδυ του Ιμαστική, μου πήραν τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις, υπάλληλοι του ΟΤΕ, με εντολή του προϊσταμένου τους, πηγαίναν σε φορείς και επιχειρήσεις για να πούνε, προσέξτε, γεμπελικές πρακτικές, για να πούνε στους φορείς και σε μεγάλο επιχειρηματίες ότι ο Δήμαρχος δεν θέλει το έργο και ζητάει ανταλλάγματα. Αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι όχι ο ίδιος ο ΟΤΕ και η διοίκησή του, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να είναι περισσότερο Κέσσαρας από τον Κέσσαρα, αποφασίζουν με γκεμπελικές πρακτικές να δημιουργήσουν κλίμα, λέγοντας ψέματα, να δημιουργήσουν πιέσεις. Αυτός ο αποικιοκρατικός τρόπος αντίληψης των πραγμάτων μιας ιδιωτικής εταιρείας μας βάζει σε φόβους για το πώς μας σκέφτονται και πόσο μας υπολογίζουν. Όχι το Δήμο και το Δήμαρχο, τον κάθε πολίτη, ο οποίος ευτελισμός, ολόκληρος ο ΤΕ, να στέλνει τους υπαλλήλους για να πει ο Δήμαρχος δεν κάνει, ζητάει ανταλλάγματα. Και ανταλλάγματα. Θα μπορούσαν να απαντήσουν, δεν γίνεται κύριε, τους είπα. Εδώ είναι ανοιχτά, θα πάρει την άδειά σας, φέρτε τα σχέδια και σκάψτε τα πεζοδρόμια μας όλα, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και οφείλετε να τα κάνετε στην ίδια κατάσταση. Αυτή είναι η υπόθεση. Να δημιουργήσουν με έναν γεμπελικό τρόπο μία πίεση, υποτίθεται, ώστε να μπορέσουν να πετύχουν ποιον σκοπό. Και ποιοι είναι αυτοί τελικά, μια ιδιωτική εταιρεία που μπορεί, που βλέπετε τα χάλια τους εκεί. Σας παρακαλώ, βάλτε να παίξει λίγο και στο Δήμο Τρικαίων που έγινε πρόσφατα η εργολαβία του ΟΤΕ, του ιδίου του ΟΤΕ. Ζήτησα λοιπόν να δούμε πού πέρασε ο ΟΤΕ. Αυτά στην Κατερίνη, τα χάλια τα βλέπετε κάθε μέρα. Αυτά τα πληρώνετε εσείς. Τα πληρώνουμε εμείς, όλοι δηλαδή, για να κάνουμε τις αποκαταστάσεις, και αυτοί οι κύριοι δεν πληρώνουν σχεδόν τίποτε για να έχουν τη συντήρηση αυτών των πραγμάτων. Κοιτάξτε μια κατάσταση τώρα στα τρίτα. Βρίσκουμε δρόμο στραβό, εδώ κοιτάξτε. Όπως τους έρθει, χαρένος. Κοιτάξτε εδώ, βρήκανε ένα αμάξι παρκαρισμένο, αντί να καθίσουν εκεί, στρίψαν, περάσαν το αμάξι και ξανασυνεχίσαν από την άλλη πλευρά. Δεν είναι φοβερό. Αυτό δεν είναι. Κοιτάξτε εδώ τώρα, εδώ. Όπως βρίσκονται παρκαρισμένα, φεύγουν από την άλλη πλευρά. Αυτά είναι εργολαβία του ΟΤΕ. Κοιτάξτε κατάσταση. Αυτή
Αυτή είναι πρόσφατη εργολαβία του ΟΤΕ, της ιδιωτικής εταιρείας δηλαδή. Αυτές είναι οι αποκαταστάσεις που κάνουμε. Αυτά. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια ήθελα να ενημερώσω απευθείας, διότι δεν το θεωρώ κάτι το οποίο είναι βλαπτικό προσωπικά για μένα ή για την πόλη. Είναι βλαπτικό για τον τρόπο που σκέπτονται οι νεοϊμπεριαλιστές. Για την κοινωνία την ίδια. Είπαμε φτωχή να είναι, αλλά δεν δεχόμαστε τον ευτηρισμό. Παρακαλώ. Αν ο Δήμος δεν θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, μπορεί να το σταματήσει. Επειδή εγώ δεν δέχομαι όχι να σκάψει τους δρόμους. Όχι βέβαια. Οφείλει σύμφωνα με τον νόμο ο κάθε ένας έδι, ο οποίος έρχεται εδώ, είτε είναι φυσικό αέρα, είτε αυτά, αυτοβούλο να σκάφει και κάνει αυτό που βλέπει. Δηλαδή, μπορεί ότι έτσι, επειδή είναι. Ναι, όχι ότε, μπορεί και η ΣΥΤΑ, η WIN. Δεν θέλει άδεια από το Δήμο. Θέλει άδεια από το Δήμο, βέβαια, και θέλει κάποια στοιχεία. Αλλά υποχρεούσε να τη δώσει. Και άμα δεν σα προσκομίσει όμω τόσο αν σχέδιο, προσκομίσει, τι θα αν δεν προσκομίσει αυτά που ορίζει ο νόμο και η κανονιστική μα απόφαση, εμεί του ξέρουμε αυτού καλά. Αλλά πιστεύαμε ότι ο ΤΕ θα ήταν λίγο πιο σοβαρό. Λοιπόν. Γιατί το 2% έχει το ελληνικό κράτος. Μα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται το ελληνικό κράτος. Θεωρούσαμε ότι τέλος πάντων θα κάνουμε. Κοιτάξτε εδώ τα χάλια της καταστάσεως. Αυτά θέλουν. Δηλαδή περνάμε από την πόλη, σπάζουμε τα πάντα, δημιουργούμε ασχήμιες και λέει χωρίς να σας πληρώνω ορίστε κάτι. Γιατί πάντοτε βάζουν και ένα μπροστά. Γιατί θα βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα. Δεν λέει τι θα οικονομήσουν αυτοί. Θα βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα. Συμφωνώ να πάμε τις ίνες και είμαι από αυτούς που πάλεψα για αυτό το πράγμα και σε όλες τις προηγούμενες ιδέες και η πόλη μας έχει ίνες. Και ό,τι θαύματος το οποίο θα παρακαλούσα να το δείτε κι εσείς, αν είναι λογικό, ο Δήμος το 2008 έχει κάνει μέσω προγράμματος 20 χιλιόμετρα με δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο μπορεί να χωρέσει τη Νέα Υόρκη μέσα. Δεν το κάναμε επειδή το θέλαμε, εμείς, επειδή έτσι μας το επέβαλαν ότι είναι προδιαγραφές. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτό το δίκτυο δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί κανείς και δεν υποχρεώνουν όλους αυτούς τους κυρίους να περάσουν από αυτό το δίκτυο. Για ποιο λόγο. Και από αυτό ρωτώ. Θα περάσουν όχι σε εμάς, δεν θέλουμε ούτε νίκη τίποτα να το χρησιμοποιήσουν να μην σκάβουν την πόλη, να πάψουν να σκάβουν την πόλη. Γιατί δεν χρησιμοποιούν αυτό, δεν αυτό είναι ένα ερώτημα. Βάλτε λοιπόν ένα ερώτημα κι εσείς, ότι εκεί κάθονται μερικά εκατομμύρια στην άκρη και δεν τα χρησιμοποιεί κανείς. Και όταν λέμε, έχουμε σωλήνες μέσα, πολλαπλούς σωλήνες, με όλες τις προδιαγραφές, για να δουλέψει όλη η πόλη και να περάσουν κοινόχρηστα από εκεί. Να περνάει, ας πάρει κάθε εταιρεία μία σωλήνα. Για ποιο λόγο. Γιατί έχουν τον νόμο με το μέρος τους και μπορούν να σκάβουν νομίσμα όπου θέλουν και όπως θέλουν. Η Κατερίνη είναι από τις πόλεις που έκανε κανονιστική απόφαση και λέει δεν είναι αυτά τα πράγματα. Ελάτε να δούμε. Βέβαια μπορεί αύριο να πετύχουν μία ωραία τροπολογία να μας αλλάξουν. Ότι δεν ισχύουν οι κανονιστικές. Κύριε Μαρτίνε, με το δίκτυο αυτό οπτικών ινών που διαθέτει η Κατερίνη. Θα μπορούσε να καλύπτεται η Νέα Υόρκη να περνάει μέσα από αυτές τις ίνες. Καταλάβατε. Αν θέλετε να σας δώσουμε τα στοιχεία πώς είναι, πόσους σωλήνες έχει μέσα και θα δείτε ότι από κάθε τέτοιο μπορεί να περνάνε ένας ή δύο σωλήνες σε παιδική στα περισσότερα. Αλλά τους βολεύει γιατί σου λέει αφούς κάπου περνάω, κάνω τέτοιες αποκαταστάσεις. Δεν χρειάζεται να πληρώσω τίποτα γιατί να ασχοληθώ. Και συν τις άλλες, μπορεί να συμπεριφέρομαι και με γεμπελικό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και θέμα αν κάπου κάποιος προσπαθεί να προστατεύσει το χώρο και την πόλη ή τέλος πάντων να έχει και μία ανταπόδοση για τους δημότες. Για τα εκατομμύρια που περνάνε από εκεί μέσα, τα εκατομμύρια που φορτώνονται κάθε τόσο από τους πολίτες της Κατερίνης, στον ΑΤΕ ιδιαίτερα, εκατομμύρια και τα οποία πάνε στη Γερμανία. Τις βόλτα που πάνε στην Αγγλία και ούτω καθεξής. Ναι. Γι' αυτό σημειώστε το παρακαλώ, το που φορτώνονται πόσα εκατομμύρια, φανταστείτε τι πληρώνει ο καθένας σας σε αυτούς τους τύπους, στο διαδίκτυο κλπ.
Και δείτε που πάνε τα λεφτά μας. Επειδή εδώ προφανώς μπήκα σε μια διαδικασία διαφορετικής νοοτροπίας, αυτό που λέτε και εσείς, δηλαδή λένε ότι ο Δήμος ζητάει τα αλλάγματα και δεν είναι ανταποδοτικό το έργο του Δήμου. Έχετε ερωτήσει, τι κάνετε ρε παιδιά, ξέρω εγώ, πάτε καλά, πάτε σε επιχειρήσεις και λέτε ότι ο Δήμος ζητάει τα αλλάγματα και ότι. Μα πήγανε, δεν πάνε καλά, δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί τους. Αυτοί θεωρούν ότι είναι τόσο δυνατοί και είναι δυνατοί, γιατί πληρώνουν διαφημίσεις. Έχουν τη δυνατότητα να έχουν αναπάσεις με όλα τα μέσα και νομίζουν ότι ο καθένας πρέπει να είναι υποτακτικός τους. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί και εγώ που συζήτησα με ένα φίλο μου, λέτε τα βάρη με τον ΟΤΕ, γιατί ποιο είναι ο ΟΤΕ. Αυτό με ψήφισε. Ο ΟΤΕ με ψήφισε. Ας κάνουν λοιπόν μια προπαγάνδα λάσπης αν θέλουν. Εδώ είμαστε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ας κάνουν όποια προπαγάνδα λάσπης θέλουν. Εμείς κουρασπίζουμε τα συμφέροντα των δημοτών. Αυτούς που μας τίμησαν και μας στήριξαν να έχουμε φοιτητές. Τίποτα άλλο. Είτε είναι ΟΤΕ, είτε είναι οποιοδήποτε τρίτος, εμείς αυτό κοιτάμε. Και το εύλογο που μπορεί να ζητήσει κανείς είναι στοιχειοδός ανταποδοτικά από τα εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια που παίρνουν από τους κατοίκους του νομού και του Δήμου, θα μπορούσαν στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να δώσουν μια χορηγία για ένα μεγάλο γεγονός που ετοιμάζουμε τώρα. Δεν θα το δώσουν αυτό, θα δώσουν πιθανό κάποιοι άλλοι που αντιλαμβάνονται ότι σέβονται τα λεφτά του κατοίκου της περιοχής και λέει από τα εκατομμύρια που βγάζω μπορώ να κάνω χορήγηση στην έρημα παιδιού. Να ακούσαμε ποτέ. Να κάνουμε στο γυροκομείο, στα γεύματα αγάπης ή τέλος πάντων σε κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες τις έχει ανάγκη ο κόσμος γιατί θα είναι δωρεάν. Αυτό είναι όλο και όλο. Αλλά αυτό δεν το συναρτήσαμε με την αν θα περάσουμε όχι. Θεωρούμε ότι είναι. Τέλος πάντων γι' αυτό κάναμε και το αίτημα, το οποίο μας είπαν κάντε μας το αίτημα και το στείλαμε γραπτός. Και έχουμε και την απάντηση, το έλαβα. Δεν τους είπαμε αν το εγκρίνετε ή δεν το εγκρίνετε. Σκεφτείτε το. Εμείς τα θέλαμε. Απορρίφθηκε. Δεν ασχολήθηκε καθόλου. Δεν, όχι τίποτε. Αλλά από τη στιγμή που έμαθα ότι πήρε βάλεις επιχειρήσεις πια, ποιος το κάνει αυτό. Αυτό το κάνει. Εδώ, από εδώ, ναι, στείλανε κατ' εντολήν του περιφερειακού, δεν ξέρω αν το ξέρει. Πού το ξέρετε αυτό όμως, ότι ήταν εντολή ψηλά ιστάτου με αυτός. Μου πήρανε τηλέφωνο και μου λένε, ξέρεις, ήρθε εδώ και μας έλεγαν, ξέρεις, ο Δήμαρχος δεν θέλει να κάνει το έργο. Και ψέματα δηλαδή. Ή ότι ζητούμε ανταλλάγματα. Ποια ανταλλάγματα. Για το έργο τίποτε. Λέμε, όπως κάνει διαφήμιση, μπορείς να πας, ας πούμε, σε μια εταιρεία, παραδείγματος χάρη στο Βασιλόπουλο ή στον Μασούτη ή σε οποιοδήποτε άλλον, δεν τις ξέρω και αυτές καλά, και αν του πεις θέλεις να βάλεις διαφημιστικά σε όλο αυτό που θα γίνει τα Χριστούγεννα και να συνεισφέρεις ένα αντίτιμο σαν διαφήμιση, γιατί θα περάσουν δεκάδες χιλιάδες κόσμους αυτά. Αυτό είπαμε. Δεν είναι λογικό. Γραπτή απάντηση είχε. Όχι, τίποτα. Καμία γραπτή απάντηση. Αν αυτό που πήρε τηλέφωνο. Πότε έγινε η συνάντηση. Η συνάντηση, αν θυμάμαι, έγινε Δευτέρα ή Τρίτη. Όχι, δεν φέραν τίποτε. Αυτοί θεωρούν ότι έχουν τη δύναμη. Μπορούν έτσι με το στανιό, με χάρτες οι οποίες τους παίρνουν από το, πώς το λένε, από το διαδίκτυο, να βάζουν σε σελίδες Α4 με το μολύβι και να πάμε να πούμε ότι μπαίνουμε στην πόλη γιατί είμαστε οι πορθητές. Ποτέ έχει υπάρξει ξανά χορηγό σε δηλώσει του Δήμου. Βεβαίως. Υπήρξαν μία φορά χορηγοί και δώσανε κάποια χρήματα και στον Πιερικό σαν ομάδα με αντάλλαγμα πιο. Να βάλουν πινακίδες. Αλλά αυτό δεν μας αφορά. Πιερικού δώσανε και σε κάποιες εκδηλώσεις και τις είδατε. Πολλές φορές όπως και η ΣΥΤΑ, η εταιρεία, η κυπριακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, έκανε μια χορηγία πώς. Στον ΟΠΑΠ, δηλαδή στο πολιτιστικό οργανισμό κάναμε. Όπως και ο Κοσμοτέ, στο πολιτιστικό οργανισμό δεν έκανε. Να γίνει εδώ. Λοιπόν, βεβαίως. Και πολλοί άλλοι μπορεί να κάνουν μια χορηγία, να πει μια πολιτιστική εκδήλωση. Σιγά, σιγά τι συμβαίνει. Σε ποιους ανθρώπους, αυτούς που σηκώνουν δισεκατομμύρια από τις τσέπες του καθενός, έτσι. Γι' αυτό λέμε. Παρά τα αυτά, μας αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό ήθελα να το ξέρει ο κόσμος. Να ξέρει ο κόσμος και να αντιστέκεται ο κόσμος σε λογικές απεικιοκρατίες. Να ξέρει ο κόσμος και να αντιστέκεται ο κόσμος σε λογικές απεικιοκρατίες. Ό,τι λάσπη και να ρίξουμε, σε εμάς δεν μπορούν οι λάσπες. Επίσης, εμάς δύναμη είναι
θυμό της και η πίστη μας στις αρχές δικαίου. Αυτή είναι η δύο. Όσο δυνατός και αν αισθάνεται κανείς επειδή έχει λεφτά ή τα μέσα ενημέρωσης, επειδή πληρώνει για κινήσεις, με τα δικά μας λεφτά θα δώσαμε όπλα και ρωτάμε. Ας φροντίσουν να συνεπιστούν. Δεν θέλουμε αντιμετώπιση της πόλης και των πολιτών, του Δημάρχου δεν πειράζει, της πόλης και των πολιτών με την έννοια του κατακτητή. Εδώ δεν περνάνε αυτά. Κατακτητές πολεμήσαμε και το 40 και στην κατοχή. Δημαρχέ, μια ερώτηση. Μπορεί, ενδεχομένως, η διαπραγμάτευση και οι συνομιλίες να συνεχιστούν σε μια άλλη βάση με τον ΟΤΕ. Δεν κάνουμε διαπραγμάτευση, Βαγγέλη. Όλα είναι διαπραγμάτευση, κύριε Δημαρχέ. Μπορεί, για σένα. Μπορεί να δεχθούν τη χορηγία ή να συμφωνήσουν με τον ΟΤΕ. Να διπλασιάσουν και το ποσό που θέλουν να δώσουν. Δεν το βάλαμε ως προϋπόθεση. Ναι. Δεν το βάλαμε ως προϋπόθεση, οπότε. Το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Δήμος είναι η κακοτεχνία που θα δημιουργήσουν στους δρόμους και στα πεζοδρόμια της πόλης ή ότι δεν έχει δοθεί η χορηγία. Αρνούνται να δώσουν. Δεν με νοιάζει καθόλου για την χορηγία. Οι ζημίες που γίνονται στο διόδο. Οι ζημίες το είπαμε. Το και πώς λειτουργούν και δείξαμε πώς λειτουργούν, Ευαγγέλη. Τότε το βλέπουμε κάθε μέρα. Και όχι μόνο αυτά, αλλά σε κυρίες έχουν περάσει και πάμε σε έτσι, και υπάρχουν κάποιοι λοιπόν. Και σε δρόμους οι οποίοι ασφαλτοστρώνουν. 28 Οκτωβρίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου. Δηλαδή θα περάσουν μέσα και εμείς τους λέμε πηγαίνετε στα πεζοδρόμια γιατί στους δρόμους μέσα αυτοί θέλουν να μπουν στο οδόστρωμα να σαρώσουν με ένα φθηνό τρόπο, να γεμίσουν με τον τρόπο που βλέπετε πίσω σας και να σηκωθούν να φύγουν. Μόνο με τη χορηγία λύνεται το πρόβλημα. Όχι βέβαια. Δεν είναι θέμα χορηγίας. Εντάξει, το θέμα χορηγίας. Η χορηγία είναι η ελάχιστη ανταπόδοση. Αντισταθμιστικό όφελος λέγεται για τους δημότες, γιατί δεν είναι για τον Δήμο, ούτε για τον Δήμο. Αν συμμετέχεις και κάνεις κάποιες εκδηλώσεις, πολίτες μου μπορεί να πει θέλουμε να φέρουμε τη λυρική σκηνή να μας κάνει κάποια πολιτιστική εκδήλωση ή οποιοδήποτε άλλο και αυτό οφείλουν να το κάνουν ιδιαίτεροι άνθρωποι και το κάνουν κάποιοι άλλοι, ιδιαίτεροι άνθρωποι οι οποίοι κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά, βγάζουν υπερκέρδη σαν ολιγοπόλιο που είναι. Για να μιλήσουμε με όρους πλέον οικονομικούς και πολιτικούς, ένα ολιγοπόλιο το οποίο βγάζει τεράστια ποσά από τον καθένα. Κοιτάξτε τα κινητά σας, τα διαδίκτυά σας και δείτε τι πληρώνετε και πείτε μου πόσα από αυτά είναι τα λεφτά αν μένουν στην Ελλάδα, αν πάνε στη Γερμανία ή αν πάνε στην Αγγλία αντίστοιχα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ελάχιστη συμμετοχή στις ζημίες πρόκειται να προκαλέσουν. Ναι, τέλος πάντων. Το ελάχιστο. Αλλά δεν τους είπαμε το στάλιο κάνετε. Ζητήσαμε με έναν ευγενικό τρόπο και παρακαλώ κάντε μια υπόσχετα αυτή την επιστολή αυτή που στάθηκε στο συγκεκριμένο μέρος και εδώ στους ανθρώπους να λέτε, δεν υπάρχει τίποτα. Άμα θέλανε δήματα που το λέγανε πρώτη πριν το πείτε εσείς. Μα το ζήτημα είναι το εξής, ότι αυτοί θεωρούν γενικά και βλέπουν και μεγάλες επιχειρήσεις πώς αντιμετωπίζουν πλέον τους πολίτες. Ενώ λέει ναι θα φέρουμε την ανάπτυξη κλπ. Αυτοί κοιτάνε και θεωρούν ότι είμαστε υπήκοοι. Εμείς δεν υπήρξαμε υπήκοοι, είμαστε υπήκοοι του ελληνικού κράτους. Αυτοί κοιτάνε και θεωρούν ότι είμαστε υπήκοοι. Εμείς δεν υπήρξαμε υπήκοοι, είμαστε υπήκοοι του ελληνικού κράτους. Με ελληνική υπηκότητα και ηθαγένεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μας ξεφτυλίσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μας ξεφτυλίσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μας ξεφτυλίσει. Για το τεχνικό κομμάτι, εγώ κατευθύνω. Παρακαλώ. Να κοίτα, Βαγγέλη, πίσω σου λίγο το τεχνικό κομμάτι να το ναι, το αυτό ακριβώς. Κάποια εταιρεία πέρασε και τα έκανε αυτά. Ναι. Ο Δήμος ή εκάστοτε δημοτική αρχή έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αυτό το έργο. Βεβαίως. Πώς το ελέγχει. Ναι. Βάζουν εγγυητικές της τάξης των 1.000 ευρώ και σου λέει αυτή την εγγυητική έχουμε. Όλα κομμένα γραμμένα στα μέτρα. Του λέει ας καταπέσει η εγγυητική. Πότε έγινε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό έγινε το τελευταίο, έγινε το 2014 πριν αλλάξει η κυβέρνηση. Και βέβαια το συντηρούν και όλοι οι υπόλοιποι. Όλα όσα βρίσκουμε τα συντηρούμε. Επιχειρήσατε να επικοινωνήσετε με κάποια υψηλά εστάβλα στελέχη του ΟΤΕ. Μα όχι, δεν νομίζω ότι αφορά υψηλά εστάβλα στελέχη του ΟΤΕ. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Αλλά δεν θεωρούσα ότι ένα τέτοιο
ένα ελάχιστο ζήτημα. Αν θα περάσουν 10 χιλιόμετρα στην πόλη και ποιες είναι αυτές. Κυρίως τοπικό ζήτημα. Για, το, για αυτό που διαρρέεται μέσα στην πόλη. Αυτό το είπα τα Βαγγέλη μου χθες πριν βγω στο αεροπλάνο. Δεν τηλέφωνο μου λέει σας. Ήρθαν αυτοί και λένε κάτι πράγματα, κάτι ψευδή. Στοιχεία τα οποία είναι με εντολή της διοίκησης. Αλλιώς οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα ρόλο και αγαπούν την Κατερίνη και είναι και. Οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται, δηλαδή για ποιο λόγο πάνε και πιάνουν τους επιχειρηματίες και τους λένε, ξέρετε, ο κακός ο Δήμος. Όχι μόνο αυτό, και τους πολιτικούς δηλαδή πήραν τηλέφωνο και όλους. Εγώ, ας πούμε, που είμαι πελάτης, μπορεί να τύχει να πάω στον οδηγό να ξέρετε, ο κακός ο Δήμος δεν θα. Μου κάνει και εμένα εντύπωση, έτσι κάνεις να δημιουργήσεις ένα κλίμα πίεσης, υποτίθεται. Και πιάσανε, ξέρω εγώ, επιχειρηματίες, συμμελητήριο κλπ. Να κάνουν τι, δηλαδή, οι πολιτευτές. Καλά κάνουν. Αλλά δείχνει την νοοτροπία, Γιάννα, και πολύ σωστά το βάζει. Γιατί δεν πήγαινε, σιγά σιγά θα πούνε στους υπολείπους. Α βγάλουν και ένα δελτίο τύπου να χαρούν όλοι μαζί. Α βγάλουν ένα δελτίο τύπου η διοίκηση ή όποιο θέλει. Εμείς εδώ είμαστε. Εμείς είμαστε εδώ και σας είπα πάλι παρουσία 7 ατόμων έγινε όλη η συζήτηση. Έτσι. Στο γραφείο του αντιδημάρχου του κ. Λομονόπουλου, κάτω, με ανοιχτές τις πόρτες. Και με είσοδο ελεύθερη. Είναι το ζήτημα, και αυτό είναι κρίσιμο για να το πολιτικό ζήτημα, η αντίληψη της αποικιοκρατίας που υπάρχει από κάποιες ιδιωτικές ολιγοπωλιακές εταιρείες. Έτσι λέει το τίτλο. Ερχόμαστε, είμαστε οι κατακτητές και αν τολμήσεις και πεις μια κουβέντα, θα σε κάνουμε εκτός των άλλων παρεπομένων συνεπειών, θα πάρουμε μια φροντίδα να το μάθει το επιχειρηματικός κόσμος κλπ. Αυτόν τον τρόπο και την οτροπία δεν γίνεται ανοιχτή από μας. Και θέλω να μου πείτε κι εσείς, το κάθε πολίτης, αν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και να δεχόμαστε τους αποικιοκράτες. Εδώ δεν τους ανοιχτήκαμε το 40-44, τους ανοιχτούμε τώρα.